να ευχαριστήσω πρώτα τον Σεβασμιότατο που έδωσε την ευλογία για αυτή την ομιλία και να δοξάζουμε το Θεό που έχουμε ακόμα τόσο καλούς επισκόπους. Ευχαριστώ και τον καλό μας τον Παπά για τα καλά του λόγια και για την πρόσκληση και όλους εσάς για την αγάπη σας και για το ότι περιμένατε τόση ώρα. Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε πάντα ακριβείς στα ραντεβού μας. Το θέμα μας είναι η μοναξιά. Η μοναξιά είναι η ίδια η ιστορία της ανθρωπότητας. Όταν ο Θεός τελείωσε την δημιουργία Του και έπλασε τελευταίο τον Αδάμ, λέει η Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 18 και είπε Κύριος ο Θεός ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον. Για πρώτη φορά αναφέρεται η λέξη μόνος και μοναξιά. Αυτός που είναι μόνος πληγώνεται. Νιώθει πληγωμένος. Αισθάνεται σαν να μην είναι άνθρωπος, αλλά είναι. Και αισθάνεται μισός. Γιατί ο Θεός, για να μην είναι ο Αδάμ μόνος του, του έφτιαξε το άλλο μισό, το έτερον ημίση. Γι' αυτό όλοι, όταν είμαστε μόνοι μας, νιώθουμε ότι πράγματι κάτι μας λείπει. Η ίδια η λέξη άνθρωπος, λένε κάποιοι, βγαίνει κατά την τόσο πλούσια ελληνική γλώσσα από το άνω θρόσκο. Κοιτάζω απάνω, κοιτάζω ψηλά, κοιτάζω τον ουρανό, κοιτάζω τον Θεό. Αυτός που δεν κοιτάζει τον Θεό δεν είναι άνθρωπος. Γιατί? Γιατί ο δικός μας ο Θεός δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι ξένοι θεολόγοι, άκτους, πούρους, καθαρή ενέργεια. Είναι κάποιος, είναι πρόσωπο, είναι μία κοινωνία προσώπων, είναι Αγία Τριάδα. Και εμείς, πλασμένοι κατά την εικόνα αυτής της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό όλοι οι άλλοι είναι εικόνες Του. Γι' αυτό και όταν δεν έχουμε κάποιον δίπλα μας, νιώθουμε σαν να έχουμε χάσει τον Θεό. Σαν να μας αρνήθηκε ο Θεός. Αισθανόμαστε πληγωμένοι και φοβισμένοι. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους όλων των επιπέδων, από πρωθυπουργούς μέχρι έναν φωτογράφο που ξέρω στην Αμερική και στα 80 τους ακόμα να θέλουν να παντρευτούν για να μην είναι μόνοι. Η μοναξιά είναι πάγος, είναι κόλαση.
Περπατούσε, λέει το γεροντικό, ο Αββάς Μακάριος στην έρημο και χτύπησε ένα κρανίο κατά λάθος και εκείνο μίλησε και το ρωτάει ο Άγιος ποιος είσαι, απάντησε το κρανίο ποιος είναι και του λέει πως όταν προσευχόμαστε εμείς οι χριστιανοί νιώθουνε, αισθάνονται αυτοί στην κόλαση κάποια βοήθεια, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, όνησιν την κάποια ωφέλεια, κάτι καλό. Και ρωτάει ο Άγιος Μακάριος, δηλαδή, τι καλό αισθανόσαστε. Και απαντάει το κρανίο, όταν προσευχόσαστε για τους και κοιμημένους, γυρνάμε και βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Ένα από τα μεγάλα μαρτύρια της κολάσεως είναι ακριβώς αυτή η έλλειψη του άλλου. Να μην βλέπεις το πρόσωπο του άλλου. Αν αφοσιωθούμε στο Θεό, στον Χριστό, έχουμε τα πάντα. Ναι, τα έχουμε. Μα ο Χριστός δεν είναι μόνο Θεός. Ήτανε και είναι θεάνθρωπος και άνθρωπος μαζί. Γι' αυτό σε κάθε άλλον άνθρωπο δεν βλέπουμε μόνο την εικόνα του Θεού, βλέπουμε την εικόνα του Χριστού. Βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Δεν λέει ο Άγιος Αντώνιος, έκανες καλό στον αδερφό σου, τον Χριστό εκέρδισες. Έβλαψες, έκανες κακό στον αδερφό σου, εις Χριστόν αμάρτησες και όχι σε κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό από τότε μέχρι τώρα υπάρχει η ίδια σκέψη. Ό,τι μου έλεγε ο λιγογράμματος γέροντάς μου. Είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου. Γι' αυτό όταν φύγει κάποιος από δίπλα μας, φίλος ή σύντροφος, πληγωνόμαστε και φοβόμαστε, όχι σαν να χάσαμε μια ανθρώπινη παρουσία, αλλά σαν να χάσαμε κάτι πολύ περισσότερο. Αισθανόμαστε σαν να χάσαμε ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Και οι ηρεμίτες, θα πει κανείς, αυτοί πώς τα καταφέρνουνε και ζουνε μόνοι τους. Κακά τα ψέματα. Κανείς δεν είναι ολοκληρωτικά και για πάντα μόνος του. Όποιος το καταφέρει, ή αγρίμη είναι, ή διάβολος είναι. Θυμάμαι κάτι που μας έλεγε ο Παπαεφραίμο Κατουνακιώτης. Εκείνος ασκήτευε σε κάτι απόκριμνα μέρη και για ένα μεγάλο διάστημα είχε αποσυρθεί για να απολαύσει την γαλήνη και την ειρήνη με το Θεό. Και ήρθε ώρα, λέει, που ένιωσα τέτοια θλίψη, τέτοια απόγνωση, τέτοια μοναξιά, δεν υπήρχε κανείς γύρω μου. Και πήγα στην άκρη, στα βράχια, στον γκρεμό, είναι πάρα πολύ ψηλά, από εκεί η θάλασσα κάτω είναι χάος, και στεκόμουνα με το χέρι κάτω από το σαγόνι και περίμενα πότε θα περάσει κάτω χαμηλά, βαθιά, το καΐκι για να δω απάνω του ανθρώπους. Αυτά ένας
μεγάλος Άγιος, η μοναξιά του Αγίου. Όχι, δεν φτάνει ο Θεός. Τον Θεό τον βλέπουμε μέσα από τον άλλον. Όταν έψαχνα να βρω κελί, ένα μεγάλο μοναστήρι μου συνέστησε κάποιο δικό του κελί. Πηγαίνετε, πατέρα Νίκονα, θα σας αρέσει. Είναι πολύ ωραία, είναι σε καλή κατάσταση. Ένας άλλος πατέρας που έμενε λίγο πιο μακριά, με ήθελε και αυτός παρέα του. Πάμε βρε να το δεις, μου λέει, πάμε να δεις πώς είναι. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, φύγαμε από το μοναστήρι και μετά από ώρα, να μην πω ώρες, με το αυτοκίνητο, μη βλέποντας όχι ανθρώπους, ούτε σπίτια, ούτε κελιά, βρέθηκα σε μια πανέμορφη ερημιά. Ένα ωραίο δάσος, μακριά η θάλασσα, σταματάμε έξω από το κελί, το οποίο ήταν πραγματικά σαν παλάτι. Τα λέμε κελιά και ο καθένας φαντάζεται κάνα δωματιάκι. Ήταν ένα κτίριο χτισμένο από Ρώσους, πάνω από 1,5 αιώνα, τεράστιο, πέτρινο, με πέτρινη στέγη, η εκκλησία με πέτρινο τρούλο, μέσα μεγάλη διάδρομη, κάτι, μια σόμπα αρχιτεκτόνημα χτιστή, αλλά γύρω δεν έβλεπα τίποτα. Κανένανε. Ναι. Λέω, καλά, αν θέλεις ο τίποτα, εδώ. Να, λέει, θα μας πάρεις τηλέφωνο, θα με πάρεις τηλέφωνο και θα έρθω εγώ με το αυτοκίνητο. Και εγώ θα σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να είναι εκείνος στο κελί του για να μπορώ να έχω εγώ επαφή με τον κόσμο ή αν θελήσω να πάω καριές να ψωνίσω τίποτα. Και αν εκείνος βγει, θα είμαι εγώ εκεί στην ερημιά. Το κελί ήταν ολοκένουργιο. Το τέμπλο της εκκλησίας στη Λβωτό, χρυσό, να αστράφτει σαν κόσμημα. Είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Λέει, είναι όλα έτσι τόσο καθαρά, τόσο καινούργια, τόσο ωραία, γιατί πριν ένα μήνα τον Απρίλιο κοιμήθηκε ο πατήρ Τάδε που έμενε εκεί. Πώς κοιμήθηκε, λέω. Τον βρήκαμε πεθαμένο στον διάδρομο. Πάμε να φύγουμε, του λέω, γιατί τον επόμενο Απρίλιο έτσι θα με βρείτε και εμένα, σε κανένα διάδρομο ή σε καμιά κουζίνα. Παράτα με, χριστιανέ μου. Βγήκαμε έξω και ανεβήκαμε τώρα με τα πόδια, προχωρήσαμε με το αυτοκίνητο, φτάσαμε στην κορυφή του βουνού και κοιτάξαμε προς τα κάτω τη σκήτη. Είδα από μακριά σπιτάκια, είδα ένα ωραίο κελί σχετικά κοντά, κάπνιζε η καμινάδα του, ένα γεροντάκι έξω έσκαβε τον κήπο του. Δόξα σε ο Θεός, λέω, ησύχασε η καρδιά μου. Και μόνο που είδα αυτό το τοπίο και μόνο που είδα ανθρώπινη παρουσία και μόνο που είδα έναν άνθρωπο, ηρέμησα. Ο καλόν είναι τον άνθρωπο μόνο. Δεν είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος για να είναι μόνος του. Στην Φιλανδία μου είπανε ένα περιστατικό. Είχα πάει τώρα και από εκεί γύρισα. Τι πρόβλημα έχουν πολλές φορές οι πυροσβέστες ή οι νοσοκόμοι ή αυτοί που δουλεύουν στα αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς από τα σπίτια τους όσο πιο γρήγορα μπορούν στο νοσοκομείο. Δέχονται κλήσεις, τρέχουν οι άνθρωποι όσο πιο γρήγορα μπορούν να σώσουν τον ασθενή που κάλεσε, ανοίγουν την πόρτα, τρέχουν, ανεβαίνουν απάνω στο διαμέρισμα, τους ανοίγει μια γιαγιά χαμογελαστή, μπαίνουν μέσα,
ήρθαμε να σας πάρουμε. Περάστε, περάστε, λέει, κλείνει την πόρτα. Δεν αισθανόμουν καλά, τώρα όμως είμαι μια χαρά, καθίστε. Είχε κάνει καφέ, είχε ετοιμάσει κουλουράκια, κεράσματα, δεν είχε τίποτα, παρέα ήθελε. Και καλούσε κάποιους να έρθουνε, να κάτσουνε, να πιούνε ένα καφέ μαζί. Ειδικά σε δύσκολες στιγμές θέλουμε κάποιον δίπλα μας. Εμείς οι μοναχοί το έχουμε νιώσει έως θανάτου αυτό το πράγμα. Και τι θυμήθηκα, ένα έργο που είχα δει παλιά. Δεν θυμάμαι την όλη υπόθεσή του, γιατί ήταν λίγο φευγάτο το έργο, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ο τίτλος του έργου, ενός γνωστού σκηνοθέτη. Το έργο το λέγανε «Η μοναξιά του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι». Η μοναξιά του ανθρώπου όταν θα αντιμετωπίσει μια κρίσιμη στιγμή και ξέρει ότι πρέπει να το κάνει μόνος του. Είναι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι αδερφοί μας για να ζήσουμε μαζί τους. Τότε γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή 11 κεφάλαιο στίχο 26 για κινδύνεις εν ψευδαδέλφεις, κινδύνεψα από ψεύτικους αδερφούς, από ανθρώπους που δεν ήταν αδέλφια. Αν όλοι οι άνθρωποι είναι αδερφοί μας για να ζήσουμε μαζί τους, γιατί η Εκκλησία δέχεται το διαζύγιο να χωρίσουνε, να μην μένουνε μαζί? Γιατί ο Απόστολος Παύλος, όχι ο Απόστολος Παύλος, εις πράξεις, στο κεφάλαιο 20-29, λέει, ναι, ο Απόστολος Παύλος σε ένα αποχαιρετισμό που κάνει «Εισελεύσονται λύκοι βαρύς εις ημάς». Τώρα που θα φύγω, προσέξτε, θα έρθουν άνθρωποι που θα είναι λύκοι για σας, όχι απλώς επικίνδυνοι, θα σας κατασπαράξουν, θα σας φάνε. Αν ο κάθε άνθρωπος είναι αδερφός μας, γιατί ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη στέλνει αγγέλους να σκοτώσουν και σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους? Τις εικόνες του. Όχι. Διότι λέει κάπου αλλού «Ευδελίξατο αυτούς ο Θεός, δια το είναι αυτούς σάρκας». Τους συχάθηκε ο Θεός γιατί γίνανε κρέατα. Έπαψαν να είναι εικόνες του και γίνανε με τη θέλησή τους εικόνες του διαβόλου. Δικαίωμά τους και δικαίωμά μας να επιλέγουμε τους συντρόφους μας, να διαλέγουμε με ποιους θα είμαστε δίπλα. Αυτό από τότε μέχρι σήμερα. Λέει ένας μεγάλος Λιβανέζος ποιητής, ο Χαλίλ Γκιμπράν, «Αν αγαπάς κάποιον, άστον να φύγει. Αν ξαναγυρίσει, είναι δικό σου. Αν δεν γυρίσει, δεν ήταν ποτέ δικό σου». Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή
Έχουμε πολλούς γύρω μας. Άρα, είμαστε και δεμένοι μαζί τους. Πολλοί ξέρουν πόσοι νιώθουν και πόσοι με ήττα μοναξιά στις μεγάλες γιορτές. Δεν είναι μόνο η μοναξιά όταν είσαι μόνος σου. Μου έλεγε κάποιος πως είχε έναν φίλο που του έλεγε «Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη μοναξιά ανάμεσα σε πολλούς. Να είσαι μέσα σε πολλούς και να είσαι μόνος σου». Μετά από χρόνια νέος, 25 χρονών, αυτοκτόνησε. Λέει το γεροντικό για έναν ερημίτη που φώναζε, ξαφνικά άρχισε να φωνάζει. Τρέχουν οι άλλοι δίπλα του, «Τι έχεις, Σαββά, τι έπαθες, πόσο μόνος μου είμαι». Και ήταν ανάμεσα σε άλλους. Βέβαια, σε απόσταση, αλλά είχε ανθρώπους δίπλα του. Να λοιπόν, που οι άνθρωποι δίπλα μας δεν λιγοστεύουν την μοναξιά μας, αλλά πολλές φορές την κάνουν να γίνεται μεγαλύτερη και να νιώθουμε όχι απλώς μόνοι, αποξενωμένοι από τον διπλανό μας. Παλιά έλεγε μια διαφήμιση για να δούμε πώς θα πάψουμε να είμαστε μόνοι μας, πώς να ενωθούμε και να μην νιώθουμε μοναξιά. Τι έλεγε η διαφήμιση? «Ο χρυσός μας ενώνει». Κάνε ένα δώρο στη φιλενάδα σου και αμέσως την απέκτησες, την κέρδισες. Κάνε ένα χρυσό δώρο, ρολόι, ένα στυλό ακριβό, ένα χρυσό σε κάποιον και αμέσως σε αγάπησε. Η διαφήμιση. Ο χρυσός μας ενώνει. Εμείς λέμε πάντα «Ο Χριστός μας ενώνει». Θα βρούμε τους ανθρώπους μας. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν. Δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να φταίμε εμείς που είμαστε μόνοι μας και δεν φταίνε οι άλλοι. Δεν σκεφτόμαστε μήπως είμαστε εμείς αιτία πολλές φορές που απομακρύνεται ο άλλος από κοντά μας. Νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Κι όμως μπορεί να υπάρχουν άλλοι που να θέλουν την συντροφιά μας, να θέλουν την παρέα μας. Έχει ένα περιστατικό η Παλαιά Διαθήκη, μια δαιμονική γυναίκα με δύναμη, βασίλισσα, έσφαζε όλους τους ιερείς του Θεού. Και ο προφήτης Ηλίας είχε πάει και είχε κρυφτεί σε μια σπηλιά και πονούσε και υπέφερε και έλεγε στο Θεό «Σκοτώθηκαν όλοι και έχω μείνει μόνο εγώ». Και λέει μια ωραιότατη φράση: «Μόνος, μονότατος, μόνος μου, κατά μόνος μου». Και του λέει ο Θεός: «Ποιος σου είπε ότι είσαι μόνος σου? Έχω άλλους τόσους χιλιάδες σαν εσένα. Πού είναι κρυμμένοι? Πώς θα τους βρούμε? Πώς θα βρούμε όλους εκείνους που μας αγαπάνε? Πώς θα βρούμε εκείνους που θα αγαπήσουμε και που υπάρχουν? Και όπως ψάχνουμε να βρούμε εμείς έναν άνθρωπο, ψάχνουν και εκείνοι να βρούνε έναν άνθρωπο. Μόνο με μια υγιή σχέση με την Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας του Χριστού.
Γιατί και οι σχέσεις μας με την Εκκλησία δεν είναι πάντα σωστές. Γι' αυτό και εκεί ακόμα παιδευόμαστε. Θα προσερχόμαστε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτός που μεταλαμβάνει μένει σε μένα και εγώ σε εκείνον, λέει ο Χριστός. Αυτός που μένει απάνω στο κλίμα, το κλαδί που μένει απάνω στο κλίμα, είναι ζωντανό, έχει φύλλα, δίνει καρπούς. Όταν αποκοπεί από το κλίμα, ξεραίνεται και είναι μόνο για να πεταχθεί στην φωτιά. Θα μείνουμε ενωμένοι στο σώμα του Χριστού. Και τότε ακόμα και αν δεν βλεπόμαστε, δεν θα αισθανόμαστε ποτέ μόνοι μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι περιπτώσεις των κεκοιμημένων που δεν τους βλέπουμε, αλλά μας βλέπουνε. Δεν τους ακούμε, αλλά μας ακούνε. Μπορεί να τους ξεχνάμε, αλλά μας θυμώνται. Γιατί? Γιατί η αγάπη δεν διακόπτεται ούτε με το θάνατο. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στην αγάπη του Θεού της αγάπης, δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας και δεν θα νιώσουμε ποτέ μόνοι μας. Θα ερχόταν στο κελί ένα καλό παιδί από εδώ, από την πόλη σας, και επειδή η δουλειά του τέλειωνε μεσάνυχτα, 12 με 1 η ώρα, είχε πει στην γιαγιά του να γράψει σε ένα χαρτί τα ονόματα των κεκοιμημένων, γιατί εκείνος δεν προλάβαινε. Και θα περάσω το πρωί, λέει, φεύγοντας για το Άγιον Όρος με το αυτοκίνητο, να μου τα δώσεις. Έπεσα, λέει, να κοιμηθώ. Έκλεισα το μαγαζί, έπεσα να κοιμηθώ. Και βλέπω στον ύπνο μου τον θείο μου τον Φίλιππα. Ούτε που τον θυμόμουνα. Ένας μακρινός θείος. Δεν είχαμε και πολύ σχέση, τον αγαπούσα, αλλά τον είχε ξεχάσει. Παραξενεύτηκε που είδε στον ύπνο του τον θείο του, τον ξεχασμένο Φίλιππα, και ο οποίος του έλεγε, «Γιατί εμένα με εγκαταλείψατε? Πού σε εγκαταλείψαμε, θείε? Γιατί με ξεχάσατε?» Δεν μπορούσα να καταλάβω, λέει, τι έλεγε. «Πού σε ξεχάσαμε, θείε? Τι πρέπει να κάνω?» «Μόνο εμένα ξεχάσατε». Ξύπνησα. Είχε έρθει και η ώρα, δεν κοιμήθηκε πολύ. 3 ώρες κοιμήθηκε ο άνθρωπος. Στεναχωρημένος, αναστατωμένος. Τι ήταν αυτό? Από πού ξεφύτρωσε ο θείος ο Φίλιππας, που είχε πεθάνει δεκαετίες πριν? Ντύθηκα, λέει, πλήθηκα, ντύθηκα, απετοίμασα τα πράγματά μου, τα πήρα. Πάω στη γιαγιά που μου δίνει το χαρτί και κάτι πίτες που είχε φτιάξει για το κελί. Τα παίρνω και θυμήθηκα τον θείο. «Γιαγιά», λέει, «έχεις γράψει τα ονόματα των θείων των Φίλιππα?» «Τον έχω γράψει, πουλάκι μου». «Είσαι σίγουρη?» «Βέβαια είμαι σίγουρη, το θείο δεν θα έγραφα». «Για κοίταξε». «Φέρε, παιδάκι μου, τα έχω γράψει». «Φέρε ένα φως». Παίρνουν σε ένα φως, κοιτάνε. Έλειπε το όνομα του θείου του Φίλιππα. Πώς θα μπορούσε να το φανταστεί? Να λοιπόν, πώς ξέρουμε ότι η αγάπη δεν διακόπτεται ούτε με το θάνατο. Η επαφή, η πνευματική, δεν σταματάει ούτε με το θάνατο. Να γιατί ο χριστιανός δεν είναι ποτέ μόνος του. Όταν είναι χριστιανός, όταν ζει τη ζωή της Εκκλησίας, όχι όταν είναι τεμπέλης και περιμένει να κάνει η Εκκλησία και ο Χριστός τα θαύματά του, για να μην κουράζεται ο ίδιος. Όχι να περιμένουμε από την Εκκλησία να κάνει αυτά που δεν κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Θα κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε και μετά θα κάνει ο Θεός αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό η μοναξιά είναι κάτι ξένο
από τον χριστιανό όταν ο χριστιανός είναι χριστιανός. Μόνο με τα μυστήρια, μόνο με την ταπείνωση. Μόνο όταν γίνουμε μέλη του Χριστού ζωντανά και όχι να είμαστε με το ένα πόδι στο Χριστό και με το άλλο στις επιθυμίες του κόσμου. Δεν μιλάμε για τον πόλεμο που θα δεχόμαστε και για τις πτώσεις στις οποίες θα πέφτουμε. Μιλάμε για να το, όταν το έχει κάνει κανείς άποψη και λέει είμαστε και άνθρωποι. Γιατί είναι μη χαρώ και αυτό και το ένα και το άλλο. Και αυτά και το ένα και το άλλο και ακόμα περισσότερο. Όχι όμως εις βάρος εκείνων που ζητάει ο Χριστός από σένα. Όταν είμαστε λοιπόν ταπεινοί, δεν θα έχουμε ποτέ μοναξιά. Τότε μόνο θα ακούσουμε αυτό που είπε ο Χριστός, «Ου και άσω ημάς ορφανούς». Δεν θα σας αφήσω ποτέ ορφανούς, δεν θα είσαστε ποτέ μόνοι σας. Και δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας μέσα στην Εκκλησία. Γνώρισα στη Γερμανία μια οικογένεια, χαριτωμένοι άνθρωποι, βορειοελλαδίτες και οι δύο, και μαθαίνω ότι ένα κοριτσάκι 9 χρονών πήγαινε να περάσει το δρόμο η νεκταρία. Και εκείνη την ώρα έρχεται σφαίρα ένα αυτοκίνητο. Δεν περίμενε και ο δρόμος ήταν άδειος ότι ξαφνικά ένα κοριτσάκι θα προχωρήσει στη μέση του δρόμου και ο άνθρωπος δεν προλάβαινε να σταματήσει και με όλη την ταχύτητα που είχε χτυπάει το κοριτσάκι. Την ώρα που το αυτοκίνητο σχεδόν άγγισε το κοριτσάκι, κάποιος το άρπαξε, το ανέβασε ψηλά, με ανέβασε, λέει, στον ουρανό. Τον κοιτάζω, ήταν ένας παππούλης, ένας παπάς. Τι σου λέει, μη φοβάσαι, πάντα θα είμαι δίπλα σου και θα σε προστατεύω. Και άφησε το κοριτσάκι στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκατοντάδες μέτρα κατάφερε να σταματήσει το αυτοκίνητο. Ο κόσμος είχαν τρέξει πανικόβλητοι και κοιτάζανε στο δρόμο να δούνε πού πετάχτηκε το κοριτσάκι, να μαζέψουν τα κομμάτια του. Και εγώ, λέει, από το απέναντι πεζοδρόμιο καθόμουν και τους κοίταζα και φοβόμουν και τους άφησα να φωνάζουν και να ψάχνουν. Ώσπου μπόρεσε να μιλήσει και να τους πει «Εδώ είμαι, είμαι καλά». Γυρνάνε όλοι και την είδανε να στέκεται όρθια στο πεζοδρόμιο το απέναντι. Παντρεμένη τώρα, με οικογένεια και παιδιά. Η Αγία Νεκταρία και ο Άγιος Νεκτάριος που γιορτάζει σε λίγες μέρες. Να λοιπόν, πόσοι χριστιανοί δεν πιστεύουν ότι έχουν φίλους, το ξέρουν ότι έχουν φίλους και δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Το σούτον περικείμενη νέφος μαρτύρων, λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος. Μέσα σε ένα σύννεφο είμαστε, από μάρτυρες, από Αγίους, από φίλους. Μέσα στην αγκαλιά της Παναγίας μας είμαστε. Μέσα στην αγκαλιά του Χριστού είμαστε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Το πρόβλημα είναι ότι δημιουργούμε εμείς τέτοιες καταστάσεις στον εαυτό μας, ώστε να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Και όπως λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν εμείς ξεχνάμε ότι είμαστε παιδιά Του, ευτυχώς ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ ότι είναι πατέρας μας και δεν μας αφήνει. Εύχομαι αυτή την εγκύτητα να την νιώσουμε από τώρα, όχι στην άλλη ζωή, από τώρα. Αν δεν είναι όπως σας τα λέω,
τι να την κάνετε την άλλη ζωή? Θα σας φέρει πάλι κανείς ξανά πίσω εδώ για να ζήσετε τούτη τη ζωή? Από τώρα θα τα μάθετε. Μου λέει ένας πατέρας που παίρνε για κάποια δύσκολη στιγμή, μάλλον δύσκολες μέρες, και είχε φτάσει στα όρια του, είδα μπροστά μου την Παναγία. Χρειάστηκαν μέρες για να μου πει λεπτομέρειες. Σε όραμα του λέω. Τι όραμα, λέει? Μπροστά στο τραπέζι και έκρυβε τα αντικείμενα που ήταν από πίσω της, το σώμα της. Δεν έβλεπα μέσα από το σώμα της. Κράταγε στην αγκαλιά της τον Χριστό. Και δεν θα σας πω τι είπανε με την Παναγία, αλλά μου λέει, με το που με κοίταξε, κατάλαβα αμέσως ότι σ' όλη μου τη ζωή ήταν δίπλα μου και με παρακολουθούσε. Κατάλαβα αμέσως ότι δεν της είχε ξεφύγει τίποτα από όσα πέρασα. Καμιά στεναχώρια μου, κανένας αναστεναγμός μου, κανένα κλάμα μου. Τα ξέρε όλα. Εύχομαι όλοι μας να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το βαθμό γνωριμίας. Γιατί ξέρετε τι λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος? Κάτι απίστευτο. Μην απατάτε κάποιος ότι θα δει τον Χριστό στην άλλη ζωή αν δεν τον δει σε τούτη. Λοιπόν, από τώρα θα τον δούμε. Θα ετοιμαστούμε κάτω από το πετραχύλι του παπά, μέσα στη Μητρόπολη του Δεσπότη, μέσα στην ενορία και στην εκκλησία, ο καθένας στη δική του ή όπου αναπαύεται, αλλά όχι μόνοι μας. Γι' αυτό έλεγε κάποιος, όποιος δεν έχει την εκκλησία μητέρα, Άγιος, δεν έχει τον Θεό Πατέρα. Έτσι θα σωθούμε, παραμένοντας ζωντανοί μέσα στο ζωντανό σώμα του Χριστού. Να εύχεστε, η Παναγία να σας έχει καλά και να μην μας ξεχνάτε και εμάς στις προσευχές σας. Ένα κομπάκι. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε το γέροντα Νίκονα και τη συνοδεία του. Όχι όλο το κομποσκήνι. Δεν ζητάω πολλά. Ένα κομπάκι. Έχουμε όλοι ανάγκες ο ένας από τις προσευχές του άλλου. Η Παναγία να σας έχει πάντα καλά.